Πάμε να δούμε, παιδί μου, λίγο σοου. Πάμε να δούμε λίγο σοου. Πάμε στη μόδα που είναι και αυτό ένα είδος τέχνης και με τα χρόνια βλέπουμε να εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Μας χαρίζουν υπερπαραγωγές. Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε το fashion show που έγινε στο Σινικό Τείχος. Ξεχνιέται αυτό. Μέχρι να σταματήσει να μου το λέει ο Γρηγόρης, μπορεί και 1,5 χρόνο να μου λέει αυτό. Ερχόταν καλημέρα το Σινικό Τείχος. Ένα χρόνο έκανε να πάρει την άδεια αυτό, δεν το έχει ξεχάσει σίγουρα. Μάλιστα. Ή διάφορα ρομπότ, έτσι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που θα μας χαρίσει πολύ ωραίες εικόνες, αν θέλετε. Πάνω σε τι? Είναι fashion show. Τωρινά ή παλιά? Όχι, είναι μια μίξη. Είναι πιο πρόσφατα, θα δούμε του 16, του 17, αλλά και του 7, του 8, έτσι που έχουν μείνει στην ιστορία. Α, ότι έχει προσφέρει θέαμα ουσιαστικά. Για να το δούμε. How deep is your love? Is it like the ocean? Κάποτε οι επιδείξεις μόδας ήταν μια πρόταση. Στυλ χρωμάτων, τεχνικής, μήκους, υφασμάτων, της φιλοσοφίας ενός σχεδιαστή. Μια μικρή ιστορία τέχνης που γραφόταν πάνω σε μια πασαρέλα. Σήμερα τα fashion shows, ιδίως αυτά των μεγάλων οίκων, είναι κυρίως εμπειρίες μόδας. Ολόκληρες υπερπαραγωγές, οι οποίες εκτυλίσσονται στις 4 γωνιές του πλανήτη. Η χώρα, η τοποθεσία, ακόμα και η γεωγραφία και η αρχιτεκτονική του τοπίου επιλέγονται προσεκτικά ώστε να μιλούν για την ταυτότητα, το μέλλον και τις προθέσεις κάθε εταιρείας. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να δει κανείς μοντέλα της Chanel να παρελάβουν στη Νότια Κορέα, στη Σεούλ, την τρίτη μεγαλύτερη ασιατική αγορά ειδών πολυτελείας, ή στην αναπτυσσόμενη Κούβα, στη λεωφόρο Paseo del Prado. Η Louis Vuitton για τη συλλογή της Cruise Collection 2016 μετέφερε τους καλεσμένους της στο Palm Springs. Και ο οίκος Dior διάλεξε τη Γαλλική Ριβιέρα για το Resort Show 2016. Πρωτοπόρος της ιδέας θεωρεί το Karl Lagerfeld, ο οποίος πίσω στο 2007 οργάνωσε ως επικεφαλής του οίκου Fendi τότε ένα από τα μεγαλύτερα, πιο εξωφρενικά και δαπανηρά fashion shows όλων των εποχών, χρησιμοποιώντας το Σινικό Τείχος. Ο Lagerfeld αγωνίστηκε επί ένα χρόνο για να πάρει άδεια για αυτό το show που κόστησε 10 εκατομμύρια δολάρια και στήθηκε πάνω στη μεγαλύτερη φυσική πασαρέλα του κόσμου. Από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Chanel πια, ο Lagerfeld και πάλι είναι ο εγκέφαλος πίσω από πολλά ιδιαίτερα εντυπωσιακά πρωτότυπα, ακόμα και προκλητικά fashion shows. Πρόσφατα για τη συλλογή του Intimate Technology 2016-2017, μετέτρεψε το Grand Palais στο Παρίσι σε ένα φουτουριστικό κέντρο δεδομένων και ανέβασε στην πασαρέλα μοντέλα ρομπότ, σε ένα ξέχωστο πάντρεμα μόδας και τεχνολογίας. Παλιότερα είχε μετατρέψει τη συλλογή του σε διαδήλωση υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, κατεβάζοντας τα μοντέλα του στους δρόμους του Παρισιού με πλακάτ και φωνές και συνθήματα υπέρ του δικαιώματος της γυναίκας να είναι ξεχωριστή. Για το fashion show της συλλογής Haute Couture Chanel για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνος 2016, ο Kaiser της μόδας έφερε το τελιέ του στη μέση της σκηνής και έβαλε τα μοντέλα να ντύνονται μπροστά στο κοινό. Έχει στήσει πασαρέλα στη Ρώμη, στη Τσινετσιτά, στο αγαπημένο στούντιο του Φεντερίκο Φελίνη. Έχει δημιουργήσει μέσα σε σκηνικό σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχα, για τη συλλογή Dior Άνοιξη-Καλοκαίρι 2014, το σκηνικό ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Ο οίκος Louis Vuitton για τη Ready to Wear συλλογή του φθινόπωρο-χειμώνος 2012-2013 μετέτρεψε την πλατεία μπροστά στο Μουσείο του Λούβρου σε σιδηροδρομικό σταθμό και έβαλε τα μοντέλα του να κατεβαίνουν από τα βαγόνια ενός vintage trend. Αυτό φυσικά σηματοδοτεί μια νέα, διαφορετική εποχή από εκείνη που η μόδα ήθελε να σοκάρει, να φωνάξει ή να αφυπνήσει. Τις εποχές όπου ο Γκαλιάνο ανέβαζε στις πασαρέλες του μοντέλα που έμοιαζαν με κομψούς άστεγους, ο Γκοτιέ αποθέωνε τους σικραβίνους και ο Αλεξάνδρ Μακκουίν παρουσίαζε συλλογές με σεξι πολυτελή κεφαλομάντιλα. Οι γυναίκες με μπούρκες νεωρούνται πάνω σε καρφιά, κανιβαλίζοντας τους φόβους της Δύσης για το Ισλάμ. Αλλά αν είναι κάτι που ξέρει καλά η μόδα, είναι να προχωράει μπροστά και να υπηρετεί πάντα το εφήμερο. Η μόδα δεν σταματάει ποτέ να εξελίσσεται, παιδιά. Και αυτό το πληγώνει. Να το ξέρετε αυτό. Ο Γρηγόρης Γκουτάς. Και τον χρόνο όταν θα είμαστε δεν θα έχει σταματήσει. Θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Το γελάω. Λοιπόν, θες να μας πεις λίγο για το καραόκι που έχεις ετοιμάσει?